Λοιπόν, πριν περάσουμε σε αυτό το break, θέλω να μας πεις δύο tips για τον μέσο άνθρωπο που φωτογραφίζεται, γιατί όλοι μας φωτογραφιζόμαστε πλέον. Για το Instagram, εγώ θα πω. Το Instagram. Για να είμαστε και. Για να είμαστε. Ωραία, και ξέρω... δύο tips για μια καλή φωτογραφία. Δύο tips για μια καλή φωτογραφία. Μην μας βάλεις δύσκολα, μας βάλεις κάτι εύκολο. Να μην δώσω. Θα μου πάρει τη δουλειά, καταλαβες. Όχι, να είναι tips τα οποία δεν δε θα φτάνουν το δικό σου το επίπεδο φυσικά. Ναι. Δεν θα μας μιλήσει εκεί πέρα. Εννοείται. Τώρα για σημεία που δεν θα καταλάβουμε ενδεχομένως. Δύο εύκολα tips. Κοίταξε, το να μην βγάζεις την ίδια γωνία σίγουρα θα αρχίσω από το να μην. Τι να μην βγάζεις την ίδια γωνία 100.000 φωτογραφίες. Δηλαδή αυτό που λένε τα ζευγάρια, ας πούμε. Α, να με βγάλει ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Mm-hmm. Και υπάρχει τώρα βγάζει και. Δεν σταματάει και δεν αλλάζει κάποια οπτική ή να δει κάτι άλλο ή δεν δίνει κατεύθυνση. Θα δώσω σίγουρα να κοιτάει το background από πίσω, να είναι κάτι που θα του άρεσε. Mm-hmm. Και δεύτερο, να μάθει πώς λειτουργεί ο φωτισμός στο κινητό του, αν μιλάμε για ένα μέσο χρήστη, γιατί αυτό δίνει πάρα πολύ διαφορές. Mm-hmm. Δηλαδή όχι μόνο το να το πειράξει μετά σε κάποια εφαρμογή για editing, εκείνη τη στιγμή στο τραβηχτικό είναι όλα το να ξέρεις, το να το φέρεις εκεί που θες.